Πες μου λίγο, επειδή είναι απέναντι και το στούντιο του πρωινού εδώ, να περάσουμε από τον Γιώργο πριν πάμε στο Γιάννη. Από τον ένα δίδυμο στον άλλον. Αδίδυμος είναι ο... Και ο Γιάννης και ο Γιώργος. Αδίδυμος είναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα. Τι έγινε, πώς πέρασε η χρονιά σου φέτος εκεί στο πρωινό? Μια χαρά. Ναι. Ήρεμα, ήταν, νορμάλ. Εντάξει, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εσύ σαν μια ηθοποιός και πιο πολύ, ας πούμε, από τη στιγμή που γίνεις για ψυχαγωγία, το πρωινό με τη λογική ότι έχει γίνει φοβερά ενημερωτικό, δεν υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος να μπορέσεις να κάνεις πράγματα. Αυτό εννοώ. Όχι. Γι' αυτό ήταν και ξεκάθαρο όταν μπήκα, γιατί μπήκα εμβόλυμη. Ήταν ήδη μια δομημένη εκπομπή, ήδη στημένη από τον Γιώργο και ήδη γνώριζα κι εγώ η ίδια ότι θα ήταν άκρος ενημερωτική. Οπότε, συνεννοημένα, αν θέλεις, φυσικά με τη διοίκηση και με το κανάλι, μπαίνοντας στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, ήξερα ακριβώς τη θέση μου. Ήξερα λοιπόν ότι θα μπαίνω στο δεύτερο κομμάτι. Αυτό συνεννοηθήκαμε και εγώ ίδια αυτό ήθελα. Γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε θέλω να γίνω δημοσιογράφος, ούτε θεωρώ μετά από, δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια να δείξω και να αποδείξω αν μπορώ να μιλήσω, αν μπορώ να πάρω θέση σε κάποια πράγματα. Ξεκάθαρα μπορώ. Είμαι σίγουρος. Οπότε, ναι, αυτό. Απλά ήθελες να μείνεις σε αυτό που ακριβώς είχες στο μυαλό σου όταν λέγαμε το ψυχαγωγικό, κομμάτι, το πιο χαρούμενο, το πιο ανάλαφρο. Θέλω να είμαι λίγο προσεκτικό στην ερώτηση που θα κάνω. Δεν έχει να κάνει με το πρωινό, έχει να κάνει με το ότι επειδή συζητιέτε το όνομά σας με τον σύζυγό σου για να αναλάβετε... Και το δικό σου ακούγεται, Γρηγόρη. Το δικό μου που ακούγεται, έτσι ακούγεται. Αλλά για σένα μου ακούγεται ότι μπορεί να κάνετε μαζί κάτι, κάπου. Θα του σκεφτώσουν, δηλαδή αν σας γινόταν μια πρόταση, θα δεχόσουν να αναλάβεις, ας πούμε, πρωινή ζώνη με τον Γιάννη. Εξαρτάται. Ξέρεις ότι όλα είναι... Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά πρέπει να σου λέω σαν επιθυμία. Νιώθεις ότι με τον Γιάννη θα μπορούσατε να κάνετε... Σαν επιθυμία δεν είναι σαν επιθυμία. Μα με ρωτάς τώρα σαν επιθυμία, άλλα λαχταράει η ψυχούλα μου. Σαν επιθυμία. Τι άλλο να λαχταράει που παίζει στο West End στο Λονδίνο, τι άλλο να λαχταράει πια. Ακόμα. Τι να πάμε μετά στο, πώς το λένε, στη Νέα Υόρκη, στο... Το Broadway. Το Broadway. Άλλα λαχταράει, αν θέλεις, η ψυχούλα μου. Εντάξει, όταν γίνονται κάποιες προτάσεις, πέφτουν στο τραπέζι, τις μελετάω. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Εξαρτάται τις συνθήκες, εξαρτάται το περιβάλλον, εξαρτάται τους συνεργάτες. Εξαρτάται. Καταλαβαίνω.